Κανόνισαν τα λεφτά μισά-μισά. Και από το εμπόρευμα να μην πιούνε ούτε μία μυτιά. Το βράδυ εκείνο στις 9 συνάντησαν τον τυπά. Σε ένα ρεστοράν και καλά για να φαν. Ένα από τα δυο ξαδέρφια αντιδρούσε νευρικά. Γιατί κάτω από το τραπέζι παίζαν κόκα και λεφτά. Χέρι με χέρι κάπως τον τρώτο ταλαβέρι. Σαν να δίναν το αλάτι και να παίρναν το πιπέρι. Τελικά σπάσανε το βράχο 2 κιλά. Και παίζανε και οι δυο τους με τα μούτρα στη δουλειά. Πιάνανε στα κλάψη, είχαν πολλές ωριμίες. Κυρίως πλουσιόπαιδα και ωραίες κυρίες. Που για κόκκις κάνουν πίπες. Μα στη δουλειά αυτή δεν γίνονται αυτά. Δεν χαρίζουν μυτιές. Μα ο μικρός ο ξαδελφός ήταν μαλάκας ελαφρός. Γάμισε την πίσνα, ήταν πίτα. Πίπονε μου νοιάσει τουαλέτες στο ζαριά. Την είχε δει και καλά γιατί κρατούσε λεφτά. Αλλά ένα πρωί, ένα ωραίο πρωί. Καθίσαν στο τραπέζι για να κάνουνε καθάριση. Βάλανε κάτω ο σταφ και λεφτά. Ο μικρός είχε μπει μέσα για τα καλά. Πάθαν ζημιά, τσακωθήκανε, το διάλυσαν εκεί. Πήρε ο καθένας ό,τι του αντιστοιχεί.